Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη Βιργινία Γεωργίου, η οποία είναι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, σωστά? Καλησπέρα σας. Αυτό που κάνεις, το κάνεις 100% online. 100% digital επαγγελματίας πλέον. Χρειάστηκα 1-2 πελάτες, ή 1-2 πρώτοι πελάτες και μετά ο ένας έφερνε τον άλλον. Αρχίσε να μιλάει ένας τον άλλον. Είχα ένα group στο Facebook, το οποίο λέγεται Greek Positive, από το Think Positive. Okay. Όπου εκεί μιλάμε για την προσωπική εξέλιξη. Εκεί μιλάμε για την προσωπική εξέλιξη στη μητρική μας γλώσσα. Ναι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι όμως που επενδύουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, ακόμα και αν δεν έχουν ένα πρόβλημα να λύσουν. Λένε, θέλω να γίνω καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Καλύτερος γονιός, καλύτερος σύντροφος, καλύτερος επαγγελματίας. Ναι. Βιργινία, ποιοι είναι οι τρόποι που βοηθάς τους Έλληνες? Δηλαδή, άμα μπορείς να τα βάλεις σε κατηγορίες, ποιοι είναι οι τομείς, ας πούμε? Οι 6 τομείς που χρησιμοποιούμε στην προσωπική εξέλιξη είναι σχέσεις, οικογένεια, καριέρα επαγγελματικά, υγεία και προσωπική εξέλιξη. Η αγαπημένη μου τεχνική, για την οποία θα με ακούσετε να μιλώ πάντα και παντού 24 ώρες το 24ωρο, είναι η στοχοθεσία. Τι κάνουμε για να μην μας επηρεάζει μια τοξική συμπεριφορά και να μην μας αποδυναμώνει? Αυτό που κάνουμε είναι να ενδυναμωνόμαστε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ. Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο κάθε Δευτέρα στις 8 και 4. Μια ευγενική χορηγία της επιχείρησης του Ελληνικών, το οποίο διαθέτει εστιατόριο, καφέ, ντέλι και ζαχαροπλαστείο. Και όλα αυτά στο κέντρο του Λονδίνου. Οι ιδιοκτήτες του πολυχώρου του Ελληνικών σας περιμένουν για να σας ταξιδέψουν με ελληνικά αρώματα και γεύσεις. Πολυχώρος του Ελληνικών.